תרחין. לפעמים שטוטנה, איך יקטרום הימי הקירורגיה האחרונה אבלו ימני, מי האחרונה איריריקי, ימאתי פרוקופיה פולוס מס. Είμαστε εδώ στην Τρίπολη, την ιστορική Τρίπολη, που έχει την μεγάλη της ιστορία, αλλά και σπουδαία μνημεία. Από το ένα άκρο στο άλλο άκρο, Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινωρίας, υπάρχουν μνημεία θαυμαστά και ιστορικά. Σε ένα τέτοιο μνημείο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, που είναι ο ναός του Αγίου Βασιλείου, ο Μητροπολιτικός Ναός της Τρίπολης. Αν είδατε, τελευταία, εξεδόθη ένας τόμος αφιερωμένος σε αυτόν τον ναό. Μια πολύ σπουδαία και ουσιαστική εργασία. Απόψε λοιπόν παρουσιάζεται αυτός ο τόμος επίσημα από σπουδαίους ερευνητές. Γι' αυτό και εμείς ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου και αγαπητού αδελφού κ. Αλεξάνδρου να είμαστε εδώ αυτή την ώρα να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση. Συγχρόνως να χαρούμε με αυτήν την συναναστροφή και να ευχηθούμε σε όλους μας, σε όλους σας, τον καθένα χωριστά, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Θα μας πείτε για δύο λόγια για το τεράστιο έργο που κάνει η αλληλεγγύη σε διάφορα κοινωνικά θέματα, η αποστολή. Η αποστολή είναι ένα πλέον τεράστιο κίνημα αγάπης και προσπαθεί να καλύψει όσο μπορεί περισσότερο τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν δυσκολίες, των Ελλήνων, των φτωχών οικογενειών, εκείνους που βρίσκονται σε δύσκολες περιστάσεις και όσο μπορεί και τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι και αυτοί εμπερίστατοι. Να ευχηθείτε να συνεχιστεί αυτό το έργο και είναι ένα έργο ναι μεν οργανωμένο στις δομές της Εκκλησίας, αλλά είναι ένα έργο που βοηθούν, συντελούν στην επιτυχία του όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Έλληνες, και πολλοί από την ομογένεια. Γι' αυτό και από αυτή τη θέση τους λέμε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, φτάσαμε στην ώρα της παρουσιάσεως του βιβλίου που αναφέρεται στην ιστορία του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου και είναι επώνυμα της ταπεινότητός μου. Έχει αρχίσει η εργασία αυτή από παλιά χρόνια. Ως εξής, όταν ήμουν φοιτητής το Πανεπιστήμιο και τελείωνα, μόνο τελειώθηκε. Ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινωνίας Γερμανός Λουμπάνης με φώναξε και μου είπε: θέλω να κάνεις μια εργασία, να συλλέξεις στοιχεία αναφορικά με την ιστορία του Αγίου Βασιλείου, ώστε κάποιος να καθίσει να συντάξει την ιστορία του ναού που είναι κάφημα της Τρυπόλεως και γενικά μια δόξα της Εκκλησίας μας ο ναός. Και έτσι εγώ με την ευχή του Δεσπότη και τον ενθουσιασμό της νεότητός μου ξεκίνησα να μαζεύω χαρτιά, να ξεφυλίζω εφημερίδες, να επισκέπτομαι βιβλιοθήκες και συγκέντρωσα ένα φάκελο με αρκετά στοιχεία. Και αυτό το φάκελο τον πήρα να πάω στον Δεσπότη να τον παραδώσω. Ερχόμενος όμως από την Αθήνα στην Τρίπολη δεν πρόλαβα γιατί ο Δεσπότης πέθανε. 21 Ιανουαρίου του 1964. Κλάψαμε τον Δεσπότη. Εξελέγει ο νέος Δεσπότης, ο Θεόκτος ο Φιλιππαίος. Και όταν ήρθε ο καινούργιος Δεσπότης, πήγα στο γραφείο του και του είπα: Σεβασμιότατε, είχα αυτή την εντολή του μακαριστού Γερμανού και σας παραδίδω το φάκελο της εργασίας μου. Και ο Θεόκτος μου είπε: ξέρεις, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Κράτησε το φάκελο και θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Αυτό πήρα το φάκελο, τον έβαλα σε καπετούλα και όταν ο Θεός με τη βοήθειά του με αξίωσε και εμένα και έγινε Μητροπολίτης και ήρθε εδώ στην Τρίπολη, το 2005 συμπληρώνονταν 150 χρόνια από την εμελίωση του Αγίου Βασιλείου. Τότε σκέφτηκα να βγάλουμε το ημερολόγιο της Μητροπόλεως μας αφιερωμένο στο ναό. Θυμήθηκα το φάκελο, τον άνοιξα, πήρα μερικά στοιχεία, γράψαμε το ημερολόγιο και το κυκλοφορήσαμε. Τότε μου έρθει και η σκέψη, αυτά τα υλικόλαια που έχω συγκεντρώσει από τότε, από το 1961 και μιλάμε τώρα 2015, γιατί να μην αξιοποιήσω εγώ τώρα που έχω τη δυνατότητα να συντάξω υπεύθυνα
να προσθέσω και άλλα πράγματα και να κυκλοφορήσει το σχέδιο. Και έτσι στα χρόνια από το 5 άρχισα να γράφω την ιστορία για να αξιοποιώ το υλικό που είχα. Και σήμερα έφτασε στο τέλος και ήδη είμαστε στην ώρα της τελετής της παρουσιάσεως του βιβλίου. Με την αγάπη τη δική σας, με την παρουσία των συμπολιτών μας και με την τιμητική παρουσία του Μακαριώτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερονίμου. Αυτή είναι η ιστορία της συγγραφής του βιβλίου αυτού. Είναι ένα βιβλίο κατά τη δική μου άποψη αρκετά καλό. Τουλάχιστον έχει θεωρία επισκόπου. Τώρα αν μέσα το περιεχόμενο έχει καρδία μελωνά, δεν ξέρω. Θα τα ακούσετε εσείς, θα το δείτε, θα μας το παρουσιάσουν οι τρεις ομιλητές. Και όποιος επιθυμεί μπορεί να το πάρει, να είναι κοιμήλιο στο χώρο για το ιστορικό ναό του Αγίου Βασιλείου. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευλογώ.